Τελευταίο μας θέμα για απόψε. Έχουμε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδίνου. Με επιτυχία συνεχίζεται ο 13ος χρόνος διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Ομογένεια του Λονδίνου. Την περασμένη 5η, 17 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η 6η διάλεξη αυτής της χρονιάς. Η συγγήτρια ήταν η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Βυζαντινών και Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρία Μαριάννα Κατσογιάννου. Τίτλος της διάλεξης της ήταν «Κυπριακή διάλεκτος και κοινή νέα ελληνική γλώσσα». Συντονιστής αυτής της βραδιάς ήταν ο κύριος Νίνος Κουμέτου. Ας παρακολουθήσουμε το καλωσόρισμα και την παρουσίαση της κυρίας Μαριάννας Κατσογιάννου από τον κύριο Κουμέτου. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσετε και πάλι, αγαπητοί φίλοι και συμφοιτητές, στην 6η διάλεξη του 13ου χρόνου διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια, που πάντοτε γίνονται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας. Σήμερα έχω τη χαρά να καλωσορίσω μια καλαμαρού Κυπρέα, η οποία μου έχει πει είναι στην Κύπρο εδώ και 13 χρόνια, όσο και οι χρόνοι διαλέξεων, και αν και δεν την δέχονται σαν Κύπρια ακόμη, είναι όμως η καλαμαρού της παρέας. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, η Μαριάννα Κατσογιάννου, την οποία και καλωσορίζω επίσημα και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που είχε τον χρόνο να μας επισκεφτεί και να μας μιλήσει για το πολύ ενδιαφέρον θέμα που νομίζω θα μπορέσουμε και εμείς να συμμετέχουμε στο τέλος της διάλεξης, διότι έχει σχέση με την ελληνική και την κυπριακή, την ελληνική γλώσσα και την κυπριακή διάλεκτο και τα κοινά μεταξύ των, υπολογίζω. Και τις διαφορές. Και τις διαφορές, σίγουρα. Θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας της εφημερίδας της Παρικίας, τον ελληνικό ραδιοσταθμό LGR, την ελληνική τηλεόραση που είναι εδώ, το RIC, το οποίο κάποτε μας προωθεί και στην Κύπρο, και να σας πω επίσης, πριν δώσω το λόγο στην καθηγήτρια, ότι την επόμενη Κυριακή, στις 20 του Μάρτη, στις 3.30 το απόγευμα, έχουμε τον Παμπαρικιακό Εορτασμό για τις επέτειους της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου στο Ashmall School, στο Ashmall Academy, που είναι στο Cecil Road, στο Southgate, και ελπίζω ότι θα μπορέσετε όλοι να παρευρεθείτε. Είναι στις 3.30 το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς να πω πολλά άλλα λόγια, θα ήθελα να καλέσω την Μαριάννα να μας πει για το θέμα της, που στο τέλος θα έχουμε πολλά και εμείς να τις πούμε δικά μας. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη διάλεξη της κυρίας Μαριάννας Κατσογιάννου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Βυζαντινών και Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο τίτλος της διάλεξης της ήταν «Κυπριακή διάλεκτος και κοινή νέα ελληνική γλώσσα». Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και την αδελφότητα για την πρόσκληση και εσάς που ήρθατε. Τα αφήσατε όλα και ήρθατε να με ακούσετε. Πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη μου φορά στο Λονδίνο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη που η πρώτη φορά γίνεται ανάμεσα σε Κύπριους και όχι ανάμεσα σε Ελλαδίτες, γιατί όπως είπαμε είμαι ακόμη καλαμαρού, αλλά προσπαθώ, κάνω ό,τι μπορώ.
Είμαι γλωσσολόγος, που σημαίνει ότι η επαγγελματική μου απασχόληση είναι οι γλώσσες, όχι η γλώσσα κάποια συγκεκριμένη, αλλά το φαινόμενο γλώσσα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το περιγράψω έτσι πάρα πολύ συνοπτικά. Και γι' αυτό το λόγο, από τότε που είμαι στην Κύπρο, ασχολήθηκα με την κυπριακή διάλεκτο. Κυρίως η δουλειά μου είναι να φτιάχνω λεξικά. Δεν θα σας μιλήσω γι' αυτό σήμερα, ίσως μια άλλη φορά. Προς το παρόν, αυτό που θα προσπαθήσω σήμερα θα είναι να σας πω λίγα πράγματα για την κυπριακή διάλεκτο και για τη σημερινή της σχέση με την κοινή νέα ελληνική, για να μην πω με τα καλαμαρίστικα έτσι, με τη μία. Ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός, βέβαια είναι το μόνο πράγμα που έχουμε στα αγγλικά. Είναι natural. Θα προσπαθήσω να πω όσο μπορώ περισσότερα σε όσο μπορώ λιγότερο χρόνο. Αν πω πάρα πολλά, διακόψτε με, δεν με τρομάζει. Επίσης, αν θέλετε να με διακόψετε να κάνουμε συζητήσεις στη διάρκεια της ομιλίας, δεν με ενοχλεί καθόλου. Η ομιλία μου, έτσι όπως την έχω οργανώσει, δεν βλέπω ότι βλέπετε και αυτό δεν είναι καλό, είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Σκέφτηκα στην αρχή να πούμε λίγα πράγματα για το πώς διαμορφώθηκε η κυπριακή διάλεκτος. Όχι πάρα πολλά βέβαια, αλλά λίγη ιστορία, λίγο να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτή τη διάλεκτο και ποιες ήταν οι συνθήκες που τη διαμόρφωσαν. Και στη συνέχεια να μιλήσουμε για το τι γίνεται σήμερα στην Κύπρο. Το Ινταλόι συνδυχάνομαι, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του. Τι θέλω να σας πω, έτσι, του τι συμβαίνει σήμερα στην Κύπρο από γλωσσική άποψη. Μιλώντας βέβαια μόνο για την ελληνική πλευρά και για τα ελληνικά και την κυπριακή διάλεκτο, όχι για τις υπόλοιπες γλώσσες και διαλέκτους της Κύπρου. Η κυπριακή διάλεκτος, βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε, ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε νότια ελληνικά. Νότια ελληνικά είναι ένας όρος γλωσσολογικός που ισχύει από πάρα πολύ παλιά και ιδιαίτερα ανήκει στις νότιο-ανατολικές διαλέκτους και ακόμη πιο ιδιαίτερα μπορούμε να πούμε ότι ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε περιοχή του Ίντα. Δεν βλέπω τι βλέπετε. Η περιοχή του Ίντα είναι όχι... Ναι, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Αυτή λοιπόν είναι η κυπριακή διάλεκτος και η Κύπρος, άσχετα από τη γεωγραφική της θέση, έχει κοινά χαρακτηριστικά και με άλλες διαλέκτους. Να δούμε τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και πώς δημιουργήθηκε αυτή η κυπριακή διάλεκτος. Τα βασικά ορόσημα της ιστορίας είναι γνωστά. Ξέρουμε ότι η Μεσαιωνική Κύπρος, η ιστορία της Μεσαιωνικής Κύπρου, στην πραγματικότητα είναι μια σειρά από επιδρομές, από καταστροφές, από αλλαγές, οι οποίες συνέβαιναν συνεχώς, περνούσε από χέρι σε χέρι η χώρα με διάφορους τρόπους. Στη συνέχεια, κάποια στιγμή, με την κατάκτηση από τον Ριχάρδο, η Κύπρος αποσπάστηκε οριστικά από το Βυζάντιο, έπαψε να είναι Βυζαντινή κτήση, για πάντα δηλαδή, και μετά, είναι γνωστή η ιστορία από εκεί και πέρα, παραχωρήθηκε πρώτα στους Λουζινιάν και στη συνέχεια στο Βασίλειο της Βενετίας. Ακολουθεί η κατάκτηση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η εκμίσθωση από την Κύπρο και τελικά πάρα πολύ πρόσφατα σε σχέση με άλλες χώρες έχουμε την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φυσικά όλα αυτά τα ξέρατε. Σας τα θυμίζω λίγο για να δούμε τι ρόλο μπορεί να παίζει η ιστορία στην διαμόρφωση μιας γλώσσας. Προφανώς, ό,τι ζούμε έχει να κάνει και με τη γλώσσα στην οποία θα το εκφράσουμε. Σε κάθε χώρα, λοιπόν, η ιστορία κάπως επηρεάζει και τη γλώσσα. Στην περίπτωση της Κύπρου, αυτό που συνέβη είναι ότι σχετικά νωρίς η Κύπρος χωρίστηκε από τον υπόλοιπο ελληνόφωνο κορμό, όχι τόσο λόγω απόστασης, αλλά όσο για πολιτικούς λόγους, επειδή άλλαζε χέρια συνεχώς και ξεκόπηκε οριστικά από τους Βυζαντινούς, κάτι που δεν έγινε σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό όμως για τη γλώσσα σημαίνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Σημαίνει δηλαδή ότι είτε δέχτηκε η γλώσσα που μιλιόταν στην Κύπρο, όποια και αν ήταν και αυτή, προς το παρόν ας μείνουμε σε ένα X. Η X γλώσσα που μιλιόταν στην Κύπρο δέχτηκε επιδράσεις από άλλες γλώσσες, όχι μόνον από αυτές που δέχτηκε επιδράσεις η ελληνική σε άλλες περιοχές. Και ή δέχτηκε επιδράσεις μένα από τις ίδιες γλώσσες, αλλά σε άλλες περιόδους χρονικές. Επομένως, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο στρώμα γλώσσας,
ούτε είχε τα ίδια αποτελέσματα. Έχω βάλει εδώ πέρα δύο παραδείγματα. Το ένα είναι το γνωστό θέμα της Αραβικής. Στην Ελλάδα, στο Βυζάντιο, δεν είχαμε αραβικές επιδράσεις. Στην Κύπρο είχαμε ισχυρή αραβική επίδραση. Και όπως ξέρετε, υπάρχει ακόμη ένα ποσοστό των κατοίκων που έχουν μητρική γλώσσα, μία αραβική διάλεκτο. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, η Μαρονιτική έχει αρχίσει επιτέλους να μελετάται στην Κύπρο. Επίσης, αυτό είναι η περίπτωση που λέω ότι είχαμε επιδράσεις από άλλες γλώσσες. Είχαμε όμως επιδράσεις και από τις ίδιες γλώσσες μεν, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο και σε εντελώς διαφορετικές περιόδους. Είχαμε γαλλικές επιδράσεις και στην κυπριακή διάλεκτο και σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε κοινή νεοελληνική. Στην Κύπρο όμως τις επιδράσεις τις είχαμε στη μεσαιωνική εποχή. Επομένως, τις είχαμε από τα μεσαιωνικά γαλλικά. Στην Ελλάδα, τις γαλλικές επιδράσεις τις είχαμε πολύ αργότερα. Τις είχαμε μετά το 19ο αιώνα, επειδή η γαλλική ήταν γλώσσα της μόδας, της διπλωματίας, ήταν η γλώσσα της Ευρώπης, τέλος πάντων, και κυρίως τις γαλλικές επιδράσεις στην κοινή τις έχουμε σε αυτό που λέγαμε καθαρέμουσα παλιά, που δεν ήταν μια πραγματική ομιλούμενη γλώσσα. Αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω, γιατί η καθαρέμουσα ήταν η γλώσσα του σχολείου όταν εγώ πήγαινα σχολείο. Ενώ στην Κύπρο οι επιδράσεις της γαλλικής ήταν στην ομιλούμενη γλώσσα. Ακόμη και σήμερα λέμε τσαέρα, που ξέρετε ότι είναι από το προβιγενό το share και όχι από το chair το αγγλικό. Φαντάζομαι είναι γνωστό αυτό. Μέσα λοιπόν από όλες αυτές τις τάσεις και τις επιδράσεις, αναδύθηκε σιγά σιγά η κυπριακή διάλεκτος με έναν τρόπο αυτόνομο πλέον σε σχέση με την εξέλιξη της υπόλοιπης ελληνικής γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν σε αυτή την ανάδυση της διαλέκτου είναι καταρχήν ότι ξέκοψε από τη βυζαντινή γραμματεία, γραμματεία ενώ το σύνολο της γλωσσικής παραγωγής, η οποία εκείνη την εποχή ήταν εξαιρετικά λόγια. Οι Βυζαντινοί είχαν δηλαδή ένα πολύ επίσημο ύφος που έγραφαν, αρκετά διαφορετικό από την κοινή καθομιλουμένη γλώσσα της εποχής. Ολόκληρη την ομιλία της κυρίας Μαριάννας Κατσογιάννου θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV. Αγαπητοί φίλοι τηλεθέατες, αυτά είχαμε για σας απόψε. Στο σημείο αυτό, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 82 92 70 37 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε στο κανάλι 244 στο Freeview εντελώς δωρεάν, διαδικτυακά, αλλά και από το Roku Box της ΣΥΤΑ UK, όλες τις αγαπημένες σας ελληνικές και κυπριακές σειρές, τις τοπικές παραγωγές του σταθμού μας, δεκάδες ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες. Το Hellenic TV πρωτοπορεί στην τεχνολογία και δημιουργεί το νέο application με την ονομασία Vision TV Net, όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε με όλες τις κινητές συσκευές σας, iOS και Android, σε ολόκληρο τον κόσμο. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις εκδηλώσεις των ερχόμενων ημερών. Την Κυριακή 28 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής του Συνδέσμου Λευκαρητών στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Την Παρασκευή 8 Απριλίου στις 7:30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Alexander the Great and Αραδίπου» από το Χριστάκη Λίτρα στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, ο οποίος θα έρθει ειδικά από την Αραδίπου για αυτή την παρουσίαση. Παρουσιαστής του βιβλίου ο Δ. Ζανέτος Τοφαλής. Την Κυριακή 17 Απριλίου, ο Σύλλογος Ελλήνων Γονέων οργανώνει τον ετήσιο χορό του στο Regency Banqueting Suite, ενώ στις 21 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η 7η διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για αυτή την περίοδο. Αμέσως μετά, μη χάσετε την ταινία «Ο κόσμος τρελάθηκε» και ακολουθεί η ταινία «Ένα κορίτσι και πολλοί άντρας». Τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο είναι αύριο Σάββατο στις 7:30 την εκπομπή «Ανέσπερον Φως» που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρεσβύτερος Σάββας Δαβίδ Βασιλιάδης. Αμέσως μετά στις 8 το βράδυ ακολουθεί η εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας.
Στη συνέχεια στις 9 ακολουθεί η νέα μας εκπομπή Sunny Properties που παρουσιάζει μοναδικά ακίνητα της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και του εξωτερικού που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση. Την Κυριακή στις 7:30 μη χάσετε την εκπομπή με τίτλο «Θέματα υγείας» που επιμελείται και παρουσιάζει η γιατρός Κική Σονίδου. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Τη Δευτέρα μη χάσετε στις 8 το βράδυ την εκπομπή «Ανάδειξέ το» και στις 10 μη χάσετε την εκπομπή «Το ταξίδι της ζωής» με την Αγγίλη Λουπέσκου. Την Τρίτη στις 8 προβάλλεται η εκπομπή «Δράξαστε παιδείας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας. Την Τετάρτη παρακολουθήστε στις 8 την εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV που θα σας παρουσιάσει την πολιτική συγκέντρωση του Δίκο Ηνωμένου Βασιλείου με ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο. Ακολουθεί η ταινία με τίτλο «Έρωτας χωρίς παρουσία» και στη συνέχεια μη χάσετε την εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV που θα παρουσιάσει τη χοροεσπερίδα του ελληνικού σχολείου Manor Hill. Την Πέμπτη παρακολουθήστε το πολιτιστικό ημερολόγιο, μια εκπομπή με πολιτιστικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που παρουσιάζει η Σουζάνα Καζάκα στις 8 το βράδυ. Στο σημείο αυτό η εκπομπή «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» έφτασε στο τέλος της. Να ευχηθούμε σε όλους να έχετε ένα καλό βράδυ και θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ για να σας παρουσιάσουμε όλες τις εκδηλώσεις της Ομογένειας. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό!